Χθες το βράδυ πήρε ο συνάδελφος κάποιον από τον Προαστιακό να πάει στο Αθήγανο, στο Αθήγανο να πάει στον οικισμό, του την έπεσε, του πήρε τα λεφτά, του πήρε τη φέρα του, του πήρε χρήματα. Του πήρε και το μηχάνημα το... που βγάζει τις αποδείξεις. Το μηχάνημα της ταμιακής, ναι. Τώρα δεν ξέρω, το καταδικάζουμε αυτό το γεγονός. Να ρωτήσω κάτι, φοβόσαστε? Πάρα πολύ. Είμαστε... Εντάξει, και η αστυνομία δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Μας έχει πει εκεί πέρα να μην πηγαίνουμε. Βέβαια, άμα δεν τον πας μετά έχεις πρόβλημα, γιατί αυτοί λένε. Ναι, το καταγγέλνουν ότι τα ταξίδια μας πάνε, δεν μας εξυπηρετούν, ότι και καλά το πάμε για ρατσισμό. Λοιπόν, με αποτέλεσμα συνέχεια να έχουμε κρούσματα τέτοια. Με Αθήγανους και με άλλα. Και με άλλο κόσμο, όπως είναι τα ναρκωμανείς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, εσείς? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να τους πάμε. Διότι αν δεν τους πάμε, σας είπα, πάμε για ρατσισμό, πάμε ότι δεν θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Και μετά είναι χειρότερα, γιατί αν δεν τους πας, σου πετάνε πέτρες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η πολιτεία τι να σου κάνει από την άλλη? Ώσπου να πάει το αστυνομικό εκεί πάνω, το περιπολικό εκεί πάνω, να δει τι έχει γίνει, αυτός έχει φύγει. Έχει χαθεί μέσα στενά. Και υποχρεώνω και δουλεύετε, πώς λέμε, όταν βγαίνει ο ίδιος, όταν φεύγει, έτσι γίνεται. Αναγκαστικά μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ 9. Μόλις σουρουπώσει δεν πάει κανένας εκεί πάνω. Έχει γίνει γκέτο εκεί πάνω. Μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ πάμε. Μετά με επιφύλαξη πας μόνος σου. Και το κέντρο έχει βγάλει ανακοίνωση ότι μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, όσο είναι ο ήλιος. Μετά τη δύση του ηλίου δεν πάει κανένας εκεί πάνω. Δηλαδή κατά μία ταξί δουλεύουν όταν έχει. Στο έλεος του Θεού δουλεύουμε. Έχουμε από τη μία τα προβλήματά μας, δεν μπορούμε να βγάλουμε μεροκάματο. Του σκεφτόμαστε γιατί κάθε μία κούρσα για μας, κάνουμε μία κούρσα την ώρα. Από εκεί και πέρα αναγκάζεσαι να τον πας. Και τον πας και μετά τραβάς τα μαρτύρια, το μαρτύριο μήπως σε μαχαιρώσει. Την άλλη φορά δεν πήγαμε, δεν μαχαιρώσαν τον αδελφό μας στα άλλα τσιγκάνικα στη Μοσεδονία. Τον πήγαμε στον εισαγγελέα και τον αφήσανε ελεύθερο. Πήγαμε, τον πιάσαμε, τον καταγγείλαμε και μετά τον δώσαμε από εκεί και μετά από μία ώρα τον αφήσανε ελεύθερο. Εχθές το βράδυ ένας Ρωμ με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν και φυλακή στην πλάτη του, πήρε μια κούρσα ταξί από τον Προαστιακό σιδηρόδρομο, έτσι. Οδήγησε τον οδηγό του ταξί στον καταβλισμό των Ρωμ πάνω στα Ξαμήλια και φτάνοντας του αφαίρεσε τα κλειδιά από το αυτοκίνητο και βγάζοντας ένα ψαλίδι άρχισε να τον χτυπάει σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα, αφού το τραυμάτισε, να του αφαιρέσει από την τσέπη το ποσό των 70 ευρώ, έτσι, δύο κερματοθήκες που είχαν άλλα 30 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 300 ευρώ και μια χρυσή βέρα. Έκανε και ζημιές στο όχημα, στο εσωτερικό του, 1.500 ευρώ. Μετά από αξιοποίηση και άμεση κινητοποίηση έτσι, των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, σήμερα το άτομο αυτό συνελήφθη μπροστά στον προαστιακό σταθμό της Κορίνθου, ενώ πήγαινε να φύγει. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του και θα πάει τώρα απέναντι στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.